Δεν μιλάς τώρα. Ακούμε αντικλώμενα πράγματα. Τα βρίσκουν, πάμε σε αποκλιμάκωση, αντάλλαξαν προειδοποιήσεις για να υπάρχουν στο τραπέζι, να είναι συνεννοημένοι, δεν τα βρήκαν. Τι λες? Κοίταξε, υποψιάζονται πολύ το γεγονός ότι η συνομιλία, ενώ θα διαρκούσε 3 και πλέον ώρες, έκλεισε στις 2 ώρες, νομίζω, και 7 λεπτά. Ναι. Που σημαίνει ότι ο πραγματικός χρόνος ήταν 1 ώρα και 3 λεπτά. Άρα δεν μπορεί να, κάνουν συνομιλίες 2 τέτοιοι ηγέτες με τόσο σοβαρά προβλήματα μέσα σε 1 ώρα. Και εγώ από την ανακοίνωση του Λευκού Οίκου κρατώ αυτή τη γραμμή, ότι ανέθεσαν στους συνεργάτες τους να συνεχίσουν τις επαφές. Ναι. Ο Θανάσης Μιχάλη νωρίτερα, ναι, μας έλεγε ότι οι πηγές του είπαν ότι πήγε καλύτερα από το αναμενόμενο. Το καλύτερο από το αναμενόμενο, αφού είχαμε φτάσει πέρα από τον, Ναδίρ. Ναι. Καταλαβαίνεις ότι και λίγο πάνω είναι καλό, καλύτερο, είναι. Βέβαια. Ναι. 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 Εμείς έχουμε μια εικόνα που θα σας έλεγα εδώ, ναι, διαφορετική. Και με βάση τις δηλώσεις και τις ανακοινώσεις και τις ενημερώσεις. Έχουμε μια εικόνα ότι ο Αμερικανός Πρόεδρος προειδοποιεί με πολύ αυστηρό τρόπο τον κύριο Πούτιν. Έχουμε μια εικόνα ότι, και βάζω τις λέξεις και σε εισαγωγικά, mm-hmm, ότι η Μόσχα, η Ρωσία θα υποστεί σοβαρές κυρώσεις. Κυρίως οικονομικές κυρώσεις βασικά, ναι. Και το μυστικό ήταν αυτό που δεν ήταν μυστικό τελικά, ότι θα χτυπήσει η Αμερική τον τραπεζικό τομέα της Ρωσίας, δηλαδή να μην μπορεί να κάνει συναλλαγές με το εξωτερικό. Και καταλαβαίνετε ότι αν μια χώρα δεν μπορεί ούτε να στείλει χρήματα στο εξωτερικό, ούτε να παραλάβει, αν θέλετε, χρήματα, πώς θα ζήσει αυτή η χώρα? Είναι το χειρότερο πράγμα που θα μπορούσε να κάνει μια χώρα σε μια άλλη. Ναι. Βέβαια, για να γίνει αυτό το χτύπημα στο τραπεζικό τομέα, πρέπει να συμφωνήσουν και άλλες χώρες. Και δεν ξέρω αν οι Αμερικανοί είχαν πείσει τις δυνάμεις τις οποίες επιχείρησαν να πείσουν, όπως είναι η Γαλλία, η Βρετανία, η Γερμανία βεβαίως. Μίλησαν και με άλλες χώρες, όπως είπαμε, μίλησε και ο κύριος Μπλίνκεν με τον κύριο Μητσοτάκη. Λοιπόν, όπως σας είπα, η εικόνα είναι ότι του τα είπαμε, ναι, του τα είπαμε του Πούτιν και τον προειδοποιήσαμε και του είπαμε ότι εάν συνεχίσει η συγκέντρωση δυνάμεων στα ουκρανικά σύνορα, μπορεί και τότε να υποστεί κυρώσεις. Mm-hmm. Προσέξτε, δηλαδή αυτό που δίνει η ενημέρωση εδώ, mm-hmm, είναι ότι ο πρόεδρος Biden του είπε ότι αν συνεχίσει, όχι μόνο αν κάνει πόλεμο, που εκεί δεν το συζητάει βέβαια, θα τον χτυπήσει αλίπητα, πάντα με οικονομικές κυρώσεις, έτσι. Αλλά και αν συνεχίσει η συγκέντρωση δυνάμει, αυτό το επιβάλλει κυρώσεις. Συνεπώς, αυτό είναι το σήμα που δίνει ο Λευκός Οίκος, Άκη και Ευλαπία. Γι' αυτό πριν έκανε το μορφασμό, όταν σε ρωτήσαμε αν τα βρήκανε, διαβάζω ένα ενδιαφέρον tweet της κυρίας Νίκης, ναι, Τζαβέλα. Ναι, ναι. Η οποία γράφει πριν από 16 ώρες. Μαθαίνω, ναι, λέει, από πολύ έγκυρη πηγή ότι σε περίπτωση επίθεσης των Ρώσων στην Ουκρανία, οι Αμερικανοί θα αποβιβάσουν μεγάλη δύναμη στρατιωτικών δυνάμεων στην περιοχή. Μακάρι να αποφευθεί αυτό για όλους μας. Κοίταξε, δεν μας βγαίνει αυτό από την, μάλιστα, ενημέρωση, πρέπει να σου πω, Άκη. Μάλιστα. Άρα λοιπόν η κατεύθυνση επίσης είναι οικονομική πίεση. Που θα πρέπει όμως να τις συμβολήσει και με άλλες χώρες. Αλλά σου είπα πού θα κατευθυνθούν αυτή τη φορά οι κυρώσεις. Mm-hmm. Θα του κόψει τη ροή χρημάτων από το εξωτερικό. Μιχάλη, είναι μόνο και μόνο το γεγονός. Δηλαδή είναι αυτό που μας είπαν. Ναι.
Αυτό που βγαίνει από την ενημέρωση. Μας λες ότι μόνο και μόνο το γεγονός ότι μίλησαν 2 ώρες και όχι 4, γιατί χθες που σε είχαμε στην εκπομπή μας μαζί με τον Θανάση Αυγερινό, είπες ότι το πρόγραμμα του Προέδρου έδειχνε είχε ένα κενό 4 ώρες. Ναι. Δείχνει ότι μάλλον δεν τα πήγαν καλά επί της ουσίας. Γιατί σωστά, τι να πρωτοπούν αυτοί οι δύο ηγέτες σε 2 ώρες. Εύχομαι να συμφώνησαν στις 2 ώρες και να μην χρειαζόταν περισσότερη συζήτηση. Αλλά όπως σας είπα, πάγωμα. Δεν βγαίνει από την ενημέρωση. Μάλιστα μίλησε και δημόσια ο κύριος Σάλιβαν, ο Σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας, ο οποίος είπε ότι δεν έχει κάνει καμία παραχώρηση στον ο κύριο Πούτιν, ούτε το έδωσε καμία υπόσχεση ότι θα κλείσει την πόρτα της, ότι το ΝΑΤΟ θα κλείσει την πόρτα της Ουκρανίας, διότι ένα από τα αιτήματα του κυρίου Πούτιν, και αντιλαμβάνομαι ότι νωρίζει στη συζήτηση, ήταν αυτό, να το διαβεβαιώσει ότι η Ουκρανία δεν θα γίνει μέρος του ΝΑΤΟ. Ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του κ. Πάιντε έκανε δήλωση δημόσια και είπε ότι δεν έδωσε καμία υπόσχεση για αυτό το θέμα. Το άλλο που ξέχασα να σας πω και να με συγχωρείτε είναι ότι ο κ. Σάλιβαν, επαναλαμβάνω, ο σύμβουλος Εθνικής Ασφάλειας του Λευκού Οίκου, έφερε ξανά πάνω στη σκηνή τον αγωγό του φυσικού αερίου, τον Nord Stream 2, και είπε μάλιστα ότι θα το χρησιμοποιήσουμε αντί να το χρησιμοποιήσει ο Πούτιν ως μοχλό εναντίον της Δύσης, θα το χρησιμοποιήσουμε εμείς εναντίον του. Μετά από τέτοιες δηλώσεις και μάλιστα σε αναδημόσιες, πώς μπορούμε να... Δεν μπορούμε να λέμε από Σωστά. εδώ ότι έχουμε κάποια βελτίωση. Μακάρι, συνάδελφοι, να κάνουμε λάθος και να αναλύουμε λάθος τις δηλώσεις, τις δημόσιες δηλώσεις. Έτσι. Διότι αν πάμε στην ενημέρωση, τα πράγματα είναι πολύ πιο δύσκολα. Εννοώ στην ενημέρωση που γίνεται από ανώνυμο αξιωματούχο. Ναι. Off the record. Και αν υπήρξε ουσιαστική προσέγγιση, γιατί να γίνουν και οι δηλώσεις και η ενημέρωση σε αυτόν τον τόνο. Σωστά. Αλλά μου κάνει εντύπωση όμως ότι η Μόσχα κρατά χαμηλούς τόνους μέχρι τη στιγμή. Βέβαια υπάρχει το γεράκι της διπλωματίας εκεί, ο Λαυρόφ, που ξέρει καλύτερα τις δημόσιες σχέσεις από όλους και από τους Αμερικανούς, ξέρετε. Ξέρει πότε θα χτυπήσει και πότε θα μιλήσει με την γλώσσα της αλήθειας και ξέρει πότε θα σταματήσει να μιλά μέχρι να εξαφανιστεί ο κογιαυτός, καταλαβαίνεις. Μάλιστα. Μπορεί να έκανε αυτό ακριβώς, να περίμενε να δει τι θα κάνουν οι Αμερικανοί, τι θα πούν και στη συνέχεια, όπως έχουμε δει και άλλες φορές, να βγουν να κάνουν δηλώσεις και οι Ρώσοι σχετικά. Πάντως, και κάτι άλλο να σας πω, να εξαντλήσουμε το θέμα, γιατί έχουμε και το νομοσχέδιο του κ. Μενέντες όταν θα συνδεθούμε ξανά. Οι Αμερικανοί πιστεύουν ότι ο κ. Πούτιν δεν θα χτυπήσει. Δεν θα χτυπήσει την Ουκρανία. Αυτό είναι από την ενημέρωση του ανώνυμου αξιωματούχου. Πιστεύει αυτός ο αξιωματούχος που είναι υψηλό βαθμός ότι δεν έχει πάρει τέτοια απόφαση ο Πούτιν αυτή τη στιγμή. Μαζεύει όλο αυτό το στρατό στα σύνορα ελπίζοντας ότι θα υποχωρήσει η Ουκρανία. Αλλά από την άλλη, γιατί να υποχωρήσει η Ουκρανία όταν έχει δίπλα τις ΗΠΑ και ίσως και άλλες χώρες της Ευρώπης.